Γεια σας. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα μιλήσουμε για την αναγωγή μιας οποιασδήποτε γωνίας στο πρώτο τεταρτημόριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν γνωρίζουμε τις γωνίες από 0 έως 90 μοίρες, ενώ τους τριγωνομετρικούς αριθμούς, μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα και τους τριγωνομετρικούς αριθμούς οποιασδήποτε άλλης γωνίας που δεν ανήκει στο πρώτο τεταρτημόριο. Έχουμε τώρα τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Μία για κάθε τεταρτημόριο. Για το τέταρτο, για το τρίτο, για το δεύτερο. Ας δούμε πρώτα τι συμβαίνει για γωνίες που είναι αντίθετες. Δηλαδή τη γωνία ω και τη γωνία μειών ω. Ένα παράδειγμα τέτοιων γωνιών, δύο τέτοιων γωνιών, είναι το εξής. Αν αυτή είναι η γωνία των 30 μοιρών, έτσι, αυτή που ω, αυτή είναι η μειών ω. Η γωνία των μείον 30 μοίρων. Για να δούμε τώρα τα σημεία που οι τελικές πλευρές των γωνιών τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο. Η γωνία των 30 μοίρων τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο νη, ενώ η γωνία των μείον 30 μοίρων τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο νη τόνος. Έτσι. Παρατηρούμε ότι τα δύο σημεία έχουν την ίδια τετμημένη. Ρίζα 3, δεύτερα και τα 2. Άρα έχουν το ίδιο συνημήτωνο. Γιατί ο οριζόντιος άξονας είναι ο άξονας των συνημήτωνων. Ενώ τα δύο σημεία έχουν αντίθετες τεταγμένες. Ένα δεύτερο των 30 μοιρών μείον ένα δεύτερο των μείον 30 μοιρών. Έτσι, παρατηρήστε ότι τα σημεία είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα των οριζόντιων. Οπότε λοιπόν έχουν αντίθετα ημίτωνα. Άρα, το συνημίτωνο μείον ωμέγα ισούται με συνημίτωνο ωμέγα. Θυμηθείτε ότι έχουν ακριβώς το ίδιο συνημίτωνο. Όμως το ημίτωνο μείον ωμέγα ισούται με μείον ημίτωνο ωμέγα. Έχουν αντίθετα ημίτωνα. Αφού λοιπόν το ημίτονο έχει διαφορετικό πρόσημο και φαρτωμένη είναι ημίτονο προς συνημίτονο, έτσι, η φαρτωμένη μείον ωμέγα θα ισούται με μείον εφαρτωμένη ωμέγα. Αφού το ημίτονο μείον ωμέγα είναι μείον ημίτονο ωμέγα, αλλά το συνημίτονο μείον ωμέγα είναι συνημίτονο ωμέγα. Αλλάζει το πρόσημο στην εφαρτωμένη. Και επειδή το κλάσμα που μόλις σας είπα, ημίτονο προς συνημίτονο, είναι το ακριβώς αντίστροφο για τον υπολογισμό της συνεφαπτωμένης και αυτή θα έχει αρνητικό πρόσημο. Συνεφαπτωμένη μείον ωμέγα ισούται με μείον συνεφαπτωμένη ωμέγα. Άρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, δύο γωνίες οι οποίες είναι αντίθετες έχουν το ίδιο συνημίτωνο μόνο και αντίθετους όλους τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μας περίπτωση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις παραπληρωματικές γωνίες, δηλαδή με τις γωνίες που έχουν άρθισμα 180 μοίρες. Δηλαδή, άμα τις αρθρίσουμε, σχηματίζουν ένα ημικύκλιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η γωνία των 30 μοιρών και η γωνία των 150 μοιρών. Έτσι, αν τις αρθρίσουμε, έχουν άρθισμα 180 μοίρες ή αλλιώς σε ακτίνια π. Αν θεωρήσω ως ωμέγα την γωνία των 30 μοιρών, έτσι, η γωνία των 150 μοιρών γράφεται και ως 180 μείον ωμέγα. Ωμέγα η μία, 180 μείον ωμέγα η άλλη στη γενική περίπτωση. Αυτές οι γωνίες έχουν άρθισμα 180 μοίρες. Ας δούμε τι γίνεται τώρα με τις γωνίες που έχουν άρθισμα 180 μοίρες στον τριγωνομετρικό κύκλο. Αν για παράδειγμα αυτή εδώ είναι η γωνία των 30 μοιρών, έτσι, αυτή εδώ θα είναι η γωνία των 180 μείον 30, 150 μοιρών. Το σημείο που η τελική πλευρά των 30 μοιρών τέμνει το τριγωνομετρικό κύκλο είναι αυτό εδώ, ας το πω νη, ενώ των 150 μοιρών είναι αυτό εδώ,
ας το πω νητόνος. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα σημεία νη και νητόνος. Όσον αφορά το συνημήτωνο, δηλαδή την τετμημένη, παρατηρούμε ότι είναι αντίθετα. Άρα, οι γωνίες οι παραπληρωματικές έχουν αντίθετα συνημήτωνα. Ρίζα 3 δεύτερα στις 30 μοίρες, μείον ρίζα 3 δεύτερα στις 150 μοίρες. Λογικό, αφού τα δύο σημεία είναι συμμετρικά τώρα προς τον κατακόρυφο άξονα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις τεταγμένες, τα ημίτωνα. Παρατηρούμε ότι και τα δύο σημεία έχουν ακριβώς την ίδια τεταγμένη. Άρα έχουν το ίδιο ημίτωνο. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Οι γωνίες με άθροισμα 180 μοίρες έχουν το ίδιο ημίτωνο. Πολύ σημαντικό αυτό. Και αντίθετους όλους τους υπόλοιπους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Πολύ λογικό, αφού έχουν το ίδιο ημίτωνο. Άρα αντίθετα συνημίτωνα θα βγουν αντίθετα και θα βγουν αντίθετοι σε πρόσημο έτσι και οι λόγοι τους. Δηλαδή και εφαρτωμένοι και συνεφαρτωμένοι. Αυτά λοιπόν για τις γωνίες που έχουν άρισμα 180 μοίρες. Οπότε είδαμε πώς σχετίζουμε πρώτο με τέταρτο τεταρτημόριο, πρώτο με δεύτερο. Πάμε να δούμε τώρα πώς σχετίζουμε το πρώτο με το τρίτο τεταρτημόριο. Αυτές λοιπόν είναι οι γωνίες που διαφέρουν κατά 180 μοίρες. Τι εννοώ διαφέρουν? Αν έχω μία γωνία ω, 30 μοίρες θα πάρουμε πάλι. Τα λέω διαφέρουν κατά 180 μοίρες, εννοώ να τις προσθέσουμε ένα ημικύκλιο. Δηλαδή να έχουμε τη γωνία 180 συν ω ίσον στην περίπτωσή μας, αν το ω είναι 30 μοίρες, 210 μοίρες. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τις εν λόγω γωνίες. Πάμε πάλι στο τριγωνομετρικό κύκλο, να πάρουμε ένα παραδειγματάκι. Έχουμε τη γωνία των 30 μοίρων. Τώρα, αν τις προσθέσω 180 μοίρες, αν αρχίσω από εδώ δηλαδή και τις προσθέσω 180 μοίρες, θα πάει 210, είναι ημικύκλιο. Δηλαδή, έχω αυτή τη γωνία που θα σχηματίσω τώρα. Αυτή εδώ, έτσι, η οποία είναι 180 συν 30, 210 μοίρες. Για να δούμε τα σημεία που τέμνουν τον τριγωνομετρικό κύκλο τελικές πλευρές των δύο γωνιών και πάλι των 30 μοιρών στο σημείο νη και των 210 στο σημείο νητόνος. Παρατηρούμε τώρα ότι όσον αφορά τις τετμημένες, τα συνημήτωνα δηλαδή, τα δύο σημεία τώρα είναι συμμετρικά ως προς την αρχή των αξώνων, έτσι. Οπότε έχουν αντίθετες τετμημένες, άρα αντίθετα συνημήτωνα. Ρίζα 3 δεύτερα στις 30 μοίρες, μείον ρίζα 3 δεύτερα στις 210. Για να δούμε τώρα και τις τεταγμένες, δηλαδή τα ημίτωνα. Ένα δεύτερο στις 30 μοίρες, μείον ένα δεύτερο στις 210. Άρα έχουν και αντίθετα, ημίτωνα. Αντίθετες τεταγμένες. Άρα λοιπόν τώρα, στις γωνίες που διαφέρουν κατά 180 μοίρες, έτσι, δηλαδή η μία προκύπτει από την άλλη αν τις προσθέσουμε 180 μοίρες, και αντίστοιχα η πρώτη αν αφαιρέσουμε τις 180, έχουν αντίθετο και το ημίτωνο και το συνημίτωνο. Όμως, αφού είναι μείον και στο ημίτωνο και στο συνημίτωνο, οι δύο λόγοι θα είναι θετικοί. Άρα έχουν ακριβώς την ίδια εφαρτωμένη και ακριβώς την ίδια συνεφαρτωμένη. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν. Οι γωνίες που διαφέρουν κατά 180 μοίρες έχουν αντίθετο το ημίτωνο και το συνημίτωνο. Πολύ λογικό έτσι. Στο σχηματάκι αυτό βλέπουμε ότι τα δύο σημεία, μη και μη τόνος, είναι συμμετρικά προς την αρχή των αξώνων. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ενώ έχουν την ίδια εφαρτωμένη και συνεφαρτωμένη.
Και τώρα, πάμε τέλος να δούμε τι γίνεται για τις γωνίες που έχουν άρθρισμα 90 μοίρες. Έτσι. Οι γωνίες αυτές καλούνται συμπληρωματικές. Θα μπορούσα να δείξω τι γίνεται χρησιμοποιώντας τον τριγωνομετρικό κύκλο, αλλά για να γίνει περισσότερο κατανοητό, ας φτιάξουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο για να εξηγήσουμε τι γίνεται με τις συμπληρωματικές γωνίες. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα ορθογώνιο τρίγωνο εδώ πέρα. Έτσι, ας το ονομάσουμε α, β, γ. Εδώ είναι η ορθή γωνία. Και ας ονομάσουμε λίγο τις πλευρές του, χ, ψ, κάθετες, ρο, υποτίμουσα. Λοιπόν, ας ονομάσουμε τώρα τις δύο γωνίες, τη μία ωμέγα και αυτή εδώ θήτα. Αυτές οι δύο γωνίες τώρα έχουν άρθρισμα 90 μοίρες, σε ακτίνια πι δεύτερα. Γιατί? Αφού εδώ η ορθή γωνία είναι 90 μοίρες, έτσι, και το τρίγωνο, ενώ οποιοδήποτε τρίγωνο, το άρθρισμα των γωνιών του είναι 180, αφού αυτή εδώ πέρα είναι 90, οι δύο αυτές εδώ πέρα που απομένουν θα πρέπει να έχουν άρθρισμα 90 μοίρες, ώστε 90 συν 90 να μας κάνει 180. Άρα η ωμέγα και θήτα είναι 90 μοίρες. Στην ουσία δηλαδή, η θήτα είναι 90 μείον ωμέγα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Πάμε να υπολογίσουμε πρώτα τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ωμέγα. Έχουμε ότι το ημίτον ωμέγα είναι απέναντι, κάθετη, της ωμέγα η απέναντι είναι χ, προς υποτίνουσα, προς ρο. Το συνημίτον ωμέγα είναι προς κείμενη κάθετη, ψ, προς υποτίνουσα, προς ρο. Η εφαπτωμένη ωμέγα τώρα είναι απέναντι χ προς προσκύμενη, προς ψ, ενώ η συνεφαπτωμένη ωμέγα είναι το ακριβώς αντίστροφο, προσκύμενη προς απέναντι, ψ προς χ. Πάμε τώρα να βρούμε τις γωνίες θήτα, τους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Μη τον θήτα τώρα. Είναι απέναντι ψ, η απέναντι της θήτα είναι ψ, προς υποτίνουσα, προς ρο. Το συνημίτονο είναι προσκύμενη της θήτα, η προσκύμενη είναι χ, προς υποτίνουσα, προς ρο. Εφαπτωμένη θήτα τώρα είναι απέναντι ψ, προς προσκύμενη, προς χ. Ενώ συνεφαπτωμένη θήτα είναι προσκύμενη της θήτα, χ, προς ψ. Κοιτάξτε τώρα τι σχέσεις έχουμε εδώ πέρα. Το ημίτονο ωμέγα είναι ίδιο με το συνημίτονο θήτα. Ενώ το συνημίτονο ωμέγα είναι ίδιο με το ημίτονο θήτα. Άρα, βλέπουμε ότι έχουμε χ αστή, να το πω έτσι, εισαγωγικά, τα ημίτονα και τα συνημίτονα των δύο γωνιών. Το ημίτονο της μίας ισούται με το συνημίτονο της άλλης. Αντίστοιχα τώρα, κοιτάμε τι γίνεται με τις εφαπτωμένες και τις συνεφαπτωμένες. Η εφαπτωμένη της μίας ισούται με την συνεφαπτωμένη της άλλης, έτσι, και αντίστροφα. Άρα λοιπόν, έχω το εξής συμπέρασμα εδώ πέρα. Αν δύο γωνίες είναι συμπληρωματικές, έχουν άρθρισμα 90 μοίρες, τότε το ημίτονο της μίας ισούται με το συνημίτονο της άλλης και η εφαπτωμένη της μίας ισούται με τη συνεφαπτωμένη της άλλης. Έτσι, αυτά συνεπίζονται σε αυτό εδώ πέρα το πινακάκι. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για την συγκεκριμένη παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε και τις τέσσερις περιπτώσεις που είδαμε, δηλαδή και τις γωνίες που είναι αντίθετες,
και τις παραπληρωματικές στις γωνίες με άρθρισμα 180 μοίρες και τις γωνίες που διαφέρουν κατά ένα ημικύκλιο 180 μοίρες και τις γωνίες που είναι συμπληρωματικές. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Σας εύχομαι καλό διάβασμα. Γεια σας.